Το νομοσχέδιο για την φύλαξη των πανεπιστημίων εισήλθε σήμερα στην πρώτη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η θέση των αστυνομικών υπαλλήλων του Ηρακλείου είναι συγκεκριμένη. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πικράκη, Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Κύριε Πικράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η θέση των αστυνομικών λοιπόν του Ηρακλείου είναι ξεκάθαρη, υπέρ της φύλαξης, αλλά... Αλλά όχι από αστυνομικούς που να ανήκουν στην ελληνική αστυνομία, όχι από προσωπικό ασφαλείας που να ανήκει στην ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία έχει τις δομές, έχει τις υπηρεσίες και αν υπάρχει βούληση τόσο από την πολιτεία όσο και από τους υπεύθυνους από πανεπιστήμια, μπορεί να κάνει τη δουλειά της, μπορεί να πατάξει την εγκληματικότητα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθούν και άλλες ομάδες, οι οποίες κατακαιρματίζουν τη συνοχή της αστυνομίας και θα δημιουργήσουν μόνο προβλήματα. Και υποστηρίζετε ότι κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Είναι βήματα πίσω, διότι η αστυνομία, η δύναμή της είναι η ενότητα. Όταν γίνονται συνεχώς ομάδες οι οποίες δεν ξέρουμε καν που ανήκουν, θα δημιουργηθούν προβλήματα σε αυτή την ενότητα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά το πιο σωστό έπρεπε να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι. Τόσα χρόνια είναι γνωστά αυτά τα προβλήματα, πλην όμως οι υπεύθυνοι δεν κάνουν κάτι, κλείνουν τα αυτιά τους και για άλλη μια φορά, από ό,τι φαίνεται, θα πετάξουν τις ευθύνες στην αστυνομία, να δημιουργήσουν κάποιες ομάδες οι οποίες δεν ξέρουμε με ποιο πλαίσιο θα λειτουργούν και θα βγάλουν κάποιοι, για να το πούμε λαϊκά, την ουρά τους απ' έξω, ενώ ξέρουμε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, ξέρουμε ότι κλείνουν κάποια τα αυτιά τους, κλείνουν τα μάτια τους. Με την πρόφαση του ασύλου, το οποίο δεν υπάρχει, γίνονται εγκληματικές ενέργειες, πουλούν ναρκωτικά, γίνονται κλοπές, παρενοχλούνται φοιτήτριες, γίνονται πολλά ποινικά αδικήματα και για τις περισσότερες φορές γίνονται από άτομα τα οποία δεν είναι καν φοιτητές. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, κύριε Πικράκη, να υιοθετηθεί ένα πλάνο σαν και αυτό που υπάρχει με το προσωπικό φύλαξης δομών του Υπουργείου Υγείας. Σωστά. Όπως γίνεται στα νοσοκομεία, υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. Ασφαλείας. Σωστά. Σωστά. Το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Έτσι, αντίστοιχα, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το προσωπικό στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο, αφού λάβει την σχετική εκπαίδευση από την ελληνική αστυνομία, θα έχει αρμοδιότητες φύλαξη των πανεπιστημιακών και ακαδημαϊκών χώρων και θα δίνει λόγο στο Υπουργείο Υγείας και όχι στο δικό μας Υπουργείο, ώστε να μην έχουμε αυτά τα μπερδέματα που έχουμε συνεχώς όταν εμπλέκονται δύο και τρία Υπουργεία σε μία υπηρεσία. Δηλαδή, δεν θέλετε οι αστυνομικοί να φορτωθούν αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων. Πολύ σωστά, να μην φορτωθούμε αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων, αλλά να μας δώσουν το ελεύθερο να κάνουμε δράσεις και να ενεργήσουμε σχετικά μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους, ώστε να καθαρίσουν τα πανεπιστήμια από αυτές τις παραβατικές προσωπικότητες οι οποίοι έχουν βρει εκεί άσυλο. Σας έχω ακούσει να μιλάτε για κατακαιρματισμό του σώματος και για ένα θέμα συνοχής που πιθανότατα να δημιουργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσαν αυτά τα άτομα να προσληφθούν, να ενισχυθούν οι εποχούμενες και οι πεζές περιπολίες, οι οποίες μέσα σε αυτούς τους χώρους θα ενισχυθούν οι περιπολίες, ώστε να γίνεται ακόμα καλύτερη αστυνόμευση. Και για να το επαναλάβω και για να γίνω σαφέστατος, δεν υπάρχει βούληση αυτή τη στιγμή από τα πανεπιστήμια. Πολλές φορές οι αστυνομικοί με επίσημες ανακοινώσεις έχουμε τεθεί σαν ανεπιθύμητοι μέσα σε ακαδημαϊκούς χώρους. Και η δημιουργία ενός σώματος ξεχωριστού, το οποίο δεν θα ξέρουμε πού θα υπάγεται, θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα. Ας αφήσει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Το προσωπικό υπάρχει, κύριε Πικράκη, γιατί καταγράφτηκε το φαινόμενο της υποστελέχωσης σε πολλές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Το προσωπικό δεν υπάρχει, αλλά από ό,τι είπε ο κύριος Υπουργός, θα προσληφθούν 1.000 ειδικοί φρουροί, οι οποίοι θα έχουν και ανακριτικά καθήκοντα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει μέχρι στιγμής στην αστυνομία. Και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει και πώς σκέφτεται ο Υπουργός να έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Το οποίο γνώμη μας είναι ότι δεν θα λειτουργήσει, διότι ένας ανακριτικός υπάλληλος θέλει τουλάχιστον 3 ή 4 χρόνια εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να κάνει προανάκριση, δηλαδή να σχηματίσει δικογραφία, όχι σε 5 μήνες. Είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο ισχυρό σχηματισμός μιας δικογραφίας. Οπότε το βάρος θα πέσει πάλι στις αστυνομικές υπηρεσίες.
ας υπάρξει η πολιτική βούληση, ας υπάρχει η βούληση μέσα από τα πανεπιστήμια, να δώσουν το οκ στις αστυνομικές δυνάμεις, να καθαρίσουν αυτοί οι χώροι, να γίνουν όπως πρέπει τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και όχι να είναι άβατα εγκληματιών και μπόρων ναρκωτικών. Οπότε, κύριε Πικράκη, μιλάμε για μια γρήγορη διαδικασία, χωρίς σχεδιασμό, προκειμένου να κλείσουν ένα ανοιχτό μέτωπο. Συμπερασματικά, εγώ αυτό καταλαβαίνω από την τοποθέτηση και εσάς και συναδέλφων σας. Σωστά, είναι μια γρήγορη διαδικασία να βουλώσουν κάποιες τρύπες χωρίς οργάνωση, χωρίς να έχει γίνει πρώτα η σωστή διεργασία και επεξεργασία όλων των δεδομένων, που δυστυχώς θα φέρει, λυπάμαι και που θα το πω, αρνητικά αποτελέσματα σε περίπτωση που γίνει αυτό, με πιθανόν να έχουν ενταχθεί ακόμα και επιθέσεις συνάδελφοι που θα υπηρετήσουν τέτοια απόσταση. Να ξαναπώ ότι το νομοσχέδιο εισήλθε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και θα ακολουθήσει και ένα στάδιο διαβούλευσης, δηλαδή πιθανότατα, κύριε Πικράκη, να κληθείτε να διατυπώσετε ενστάσεις και προβληματισμούς. Ήδη τόσο εμείς, σαν ναι. πρωτοβάθμια, τόσο και η Ομοσπονδία μας, είμαστε κάθετα αντίθετοι και θα το καταθέσουμε και με το νομικό σύμβολο της Ομοσπονδίας επίσημα σε περίπτωση που θα γίνει δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Πικράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.